Και απόψε το θέμα μας θα είναι η συνέχεια των προηγουμένων και συγκεκριμένως από αυτό που διαβάσαμε από το μεγάλο απόδειπνο το του 90ου ψαλμού στίχος 7 «Θεσκείτε εκ του πλήτους του χιλιάς και μοιριάς εκ δεξιών». Ενθυμίστε ότι είμαστε μαζί μιλήσαμε περί λογισμών και μάλιστα δεξιών λογισμών και είπαμε ότι λογισμοί υπάρχουν τριών ειδών, οι εξεγονίμων, οι εκδεξιών και οι ορθοί λογισμοί. Οι εξεγονίμων λογισμοί τιμωρούνται, έχουν άσχημα αποτελέσματα. Οι εκδεξιών επίσης λογισμοί παρασύρουν κατά τον ίδιο τρόπο καμουφλαρισμένα τον άνθρωπο και τον καταντούν στο ίδιο αποτέλεσμα των αριστερών κατά κάποιον τρόπο λογισμών. Οι ορθοί λογισμοί είναι εκείνοι οι οποίοι ελεγχόμενοι από την Γραφή και γενικά από τη γνώμη των Πατέρων και της Εκκλησίας είναι που σώζουν τον άνθρωπο. Ο Σατανάς όταν δεν μπορεί τον άνθρωπο, είπαμε, να τον κρυμνήσει εξεγονίμων, φροντίζει να πλαισιωθεί μέσα σε πολλές ήθεν αλήθειες για να του σερβίρει ένα ψέμα, όπως λέγει ο Θείος Χρυσόστομος. Μιλήσαμε σχεδόν 4 βραδιές για το θέμα αυτό. Όχι για να το εξαντλήσουμε, δεν εξαντλείται το θέμα. Απλώς εφήξαμε ορισμένα πράγματα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για τον καθένα να ελέγξει τον εαυτόν του και τα σκέψεις του και να προσέξει να μην παρασύρεται εκ δεξιών λογισμών. Είναι αδύνατο ο ανθρώπινος νους να συλλάβει τα τεχνάσματα του Σατανά και όλους τους λογισμούς των εκ δεξιών σώσεων των ανθρώπων. Απλώς επαναλαμβάνω, αφορμή εδώ. Μιλήσαμε για ανδρόγενα, μιλήσαμε για εκκλησιασμό, μιλήσαμε για πολλά πράγματα. Απόψε το βράδυ να έφυγα μερικά ακόμη από αυτά που μπορούν να αποτελέσουν πάλι βοήθημα σε ορισμένους. Θα ήθελα να σταθώ στα σπρολήπτιστα λεγόμενα. Σας έχει απασχολήσει ποτέ η πρόληψη, τι είναι η πρόληψη? Είναι ένας δεξιός λογισμός που κρατάει τον άνθρωπο όχι στον ορθό λόγο αλλά στο δικό του, σε κάποιο τρόπο άλλον που βρήκε, σε κάποια μέθοδο άλλη που επενόησε, που είναι καλύτερη από εκείνη που οδηγεί η ορθή φύση, ο ορθός λόγος, η ορθή σκέψη. Προλήψεις έχουν γίνει αιτία να είναι πολλοί άνθρωποι δυστυχοί. Έχετε παρακολουθήσει ότι την πρωτοχρονιά μένουν σπίτια κλειστά γιατί υπάρχει ο λογισμός εάν φύγει ο τάδε και χτυπήσει την πόρτα δεν θα πάει καλά ο χρόνος. Εάν έρθει ο τάδε ή η τάδε θα πάει καλά ο χρόνος. Τι είναι αυτό? Είναι εκ του Θεού, είναι εκ του Σατανά. Ένας όμορφος τρόπος δεξιού λογισμού κρατάει τον άνθρωπο στη γρήλια εκεί και ελέγχει ή από το ματάκι ποιος είναι αυτός που πάει. Και τον έχει κλείσει μέσα όλη την ημέρα γιατί δεν τον βρίσκει να είναι ο γουρινής αυτός που χτυπάει την πόρτα και δεν ανοίγει πόρτα την πρωτοχρονιά. Είναι λογισμός εκ των δεξιών ότι εάν γίνει αυτό που αυτός σκέφτεται, που του λέει ο Σατανάς του αυτή, ότι τότε θα είναι η ευλογία και η ευτυχία στο σπίτι. Θέλεις να διατηρήσεις τη φιλία, ακούς τον άλλον. Μην πάρεις ποτέ το σαπούνι από τα χέρια του αλλού, άσε το κάτω. Όσο εξαρτάται η αγάπη και η ειρήνη από τη μούργα, από το σαπούνι, από το πετρέλαιο, από αυτά τα πράγματα, μη παρέσεις ή εξαρτάται. Δεν είναι εντολή του Θεού, δεν είναι χάρη, δεν είναι κάτι τι άλλο αυτό το πράγμα. Πώς έχεις αυτή την πρόληψη? Αυτό είναι ο λογισμός δεξιός που σου έχει βάλει ο Σατανάς στο μυαλό και βγάζει συμπέρασμα εκ των υστέρων.
πως τον εξαρτάται από τη κακία τη δικιά σου και από το σατανά που εμφολεύει μέσα σου, το επιρρύπτει αυτός με έναν τρόπο δεξιών για να μην το προσέχει. Να μην φτάσει ποτέ στην εξομολόγηση ότι είμαι κακός και κρατώ κακία και δεν μπορώ να ανθέξω στην ανοησία ή στην αδυναμία του άλλου, ότι ευθύνεται το σαπούνι, ευθύνεται, δεν ευθύνεται εσύ. Το σαπούνι ευθύνεται. Δεν θα σε εξηγεί και εσά αυτό το πράγμα. Ποιο πήγε να το εξομολογηθεί ότι έχει την πρόληψη στην αυτή, ότι τον βασανίζει αυτή η σκέψη και ότι εξαρτά τη φιλία και την αγάπη από το να πάρει το σαπούνι από το χέρι του διπλανού ή να μην το πάρει. Χίλιες δύο άλλες προλήψεις σε εκδηλώσεις θρησκευτικές υπάρχουν. Υπάρχει πρόληψη με δεξιών λογισμών, αν θέλει. Να μην ξαναπατήσει ο χάρος στο σπίτι σου, θα σπάσεις το πιάτο. Και θα προσέξεις να μην δει το πιάτο στο σπίτι. Θα σπάσεις την πόρτα του σπιτιού. Και αυτό το παθαίνουν μόνο λαϊκοί, το παθαίνουν και κληρικοί. Το υιοθετούν και αυτοί αυτό το πράγμα. Άλλοι γυρίζουν τους καθρέφτες ανάποδα στο σπίτι, άλλοι δεν σερβίρουν γλυκό με τον λογισμό ότι θα γλυκαθεί ο χάρος και θα ξανάρθει. Και κάτι τέτοια πράγματα κλπ. Δεν σας έχει τύχει ότι δεν σερβίρεται γλυκό. Έχουμε Γάλλοι νεκρόν, λέει, δεν σερβίρεται γλυκό. Καφέ, πικρόν. Τι είναι αυτά? Είναι λογισμίες των δεξιών που παρασύρουν τον άνθρωπο και βασανίζουν τον άνθρωπο. Του φτιάχνουν μια θρησκεία δικιά του, δε. Και κοιμάται επί της θρησκείας του. Και η θρησκεία του ασφαλώς θα τον οδηγήσει σωστά. Δεν είναι μόνο στα σχέσεις έξω και μέσα στην εκκλησία και μέσα στα μυστήρια αυτά έχει εισχωρήσει ο δεξιός αυτός λογισμός, τέχνασμα του σατανά από εμπειρία, προσφερόμενο στον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος αδύνατος ονεί απρόσεξος το παίρνει αυτό το καταπότριον και το παίρνει. Φωνάζει επαραδείγματι ο ψάλτης. Φωνάζει ο ιερέας. Σοφία ορθή πρόσχομεν. Βλέπει την άλλη ανεμίζει με το κεράκι κατευθείαν. Θα πάω να ανάψω το κερί μου στον Απόστολο. Γιατί? Για τις ψυχές. Έτσι πλεολογισμό τώρα είναι. Και την παρασύρει. Σηκωτή τι κάνει ο διάβολος. Να πάει να ανάψει το κερί στον Απόστολο. Αδιαφόρος αν λέει σοφία, αν λέει πρόσχομεν, αν λέει στάσου να ακούσει. Θα μιλήσει ο Απόστολος τώρα. Μην κουνιέται. Όχι, ο λογισμός λέει θα πάει να ανάψει κερί στον Απόστολο. Είναι καλό, έχω μάθει, είναι καλό. Τι καλό, τι δουλειά έχει ο Απόστολος με τις ψυχές και τι δουλειά έχει το κερί. Τι θα κάνει το κερί δηλαδή. Για παίζουν το κερί, τι ρόλο παίζει στην εκκλησία που ανάπτεται. Φωτάει στους νεκρούς. Ομολογία πίστεως είναι το κερί. Αν με το κρατήσει στην Ανάσταση ότι είσαι ανασημένο. Αν το κρατήσει όταν βαφτιστείς ότι αναγεννεί. Αν το βάλουν απάνω στα κόλυβα ότι από εδώ θα βγει μια πτυχή. Ω κατά αναλογία που θα το ανάψεις στο κερί έχει και μια ανεκδήλωση. Περί αυτών έχω γράψει το βιβλίο «Εκκλησίες ευλογείται των Θεών». Τι σημασία έχει το καθένα. Ερωτώ τώρα λοιπόν. Εσύ γιατί διασχίζεις και διαγωνίζεις παρότι λέει ειρήνη, σοφία, πρόσκομεν, κοκάλωσε εκεί που είσαι, στάσου να ακούσεις. Δεν θέλω να ακούσω, άστο να λέει, εγώ θα πάω από το κερί. Και αν τη ρωτήσει, είπε, δεν ξέρει τίποτα. Τι είπε, τίποτα δεν ξέρει. Για ποιον ελέγχει ο Απόστολος, για τον Απόστολο, τα ξέρει ο Απόστολος. Ελέγχει για μένα και για σένα. Όμως ο λογισμός είναι αυτός, θα πάω εκεί. Αυτά τα πράγματα πρέπει να φύγουν από τη μέση και να πριτανεύσουν οι ορθές σκέψεις. Ακούστε πάλι. Η εκκλησία είναι για θυμίαμα και για κερί. Αν εδώ δεν ανάψουμε κεριά και δεν κάνουμε θυμία, δεν είναι. Ναι, αλλά το καλόν ου καλώνει, εάν μη καλός δεν είναι. Εάν δεν πάει το καθένα στην ώρα του, το καθένα στον τόπο του, δεν μπορείς ότι ώρα θέλεις εσύ να ανάβεις κεριά και ότι ώρα θέλεις εσύ να θυμιάζεις ή να πηγαίνεις να σπάζεις τις εικόνες. Ποιος είπε ότι μπορεί να σπαστεί το τέμπλεο κάθε ώρα να έχει βάλει ευλογημένη. Και σου είπα ότι μπορεί να πάει να βρει χεριά. Κάθε στιγμή διαβάζεται ο εξάρτητο. Ποιο θα είπε αυτά τα πράγματα. Θα τα ανάψει το χέρι σου, αλλά την ώρα την κανονισμένη. Θα προσέξει που βρίσκεται η εκκλησία, τι λέει και θα πάρει τον ανάλογο θέση. Θα κοκαλώσει εκεί πέρα στο παγκάρι μια ώρα. Τελειώσει ο εξάρτητο και τότε θα κινηθεί να πάει να ανάψει το κεράκι. Να πα. Και θα πα στο τέλειο. Θα πα μπροστά εκεί που έχει
το μανουάλι και θα πας σε μια άκρη να κλάψει τη δύση. Δεν έχει καμιά δύση. Το τέμπλο στο τέλος θα πάει να χαιρετήσει την εικόνα. Ποιος είναι αυτός που σε ξεσηκώνει, ότι προσφέρει υπηρεσία, ότι αυτό είναι καλό, αυτό θέλει ο Θεός. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο άλλος. Δεν είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι τάξιος οδηγός. Είναι ο άλλος. Είναι ο λογισμός αυτός, ο οποίος μας παρασύρει πολλάκις, χωρίς να μπορούμε να καταλάβουμε ότι προσφέρουμε υπηρεσία στον άλλον και όχι σε αυτόν για τον οποίο δήθεν προσφέρουμε. Έχετε προσέξει, αυτό το συνήθισα και προχθές κάπου, έξω στην επαρχία που θα πάει. Είναι μερικές και μερικοί που κυκλοφορούν κάτι χαρτάκια. Γράφουν. Ο Αγιαντώνης μου είπε αυτό. Τώρα γράφει ο Άγιος Νεκτάριος. Κύριε και ξέρεις ο Άγιος Νεκτάριος τώρα. Και αν δεν το γράψει 13 φορές, και αν δεν το σκύνεις κλπ. Αυτό είναι ικανό να την αφήσει μια εβδομάδα άγρυπνο. Τόσο δύναμη έχει η πρόληψη. Τόσο δύναμη έχει ο λογισμός αυτός. Υπεύθυνα να σου πει πνευματικός, εγώ θα την πάρω την αμαρτία. Σκύστο. Δεν μπορεί να το σκύσει. Ο λογισμός σας, κι αν και πώς τι, αυτό του βαστάει σε ένα πόδι. Χρειάζεται δύναμη. Ο χριστιανός πρέπει να έχει ταξινομήσει τα θέματα μέσα του και να προσθέσει του λογισμού του. Ο λογισμός αυτός στέκει με εκείνο. Είναι του Θεού. Δεν στέκει, είναι του πονηρού. Θα τον πετάξει. Θα κάνει διάκριση. Είναι λογισμοί, όπως λένε οι πατέρες, που δεν πρέπει να κρατούνται ή δεν να αποθούνται. Λέγε παραδείγματι ο Όσιος Νήλος. Ού πάβεται λογισμού η διάνοια τίκτουσα. Από διάφορες αφορμές η διάνοια γεννάει λογισμού. Τι δε τους μεν φαύλους έκτυλε, πέταξε τους, έκβαλε. Τους δε αγαθούς γεώργη. Κράτησε τους, γεώργησε τους να σου φέρουν αποτέλεσμα. Τι είσαι το αφεντικό, να δεχτείς ή να μην δεχτείς. Θα ελέγξεις ποιος εκ των δύο είναι σωστός. Και αν είναι ορθός, τότε θα τον πράξεις. Εάν δεν είναι ορθός, δεν θα τον πράξεις. Επρολήψεις λοιπόν γενικά είναι δεξιοί λογισμοί που ανεβαίνουν παραπάνω και από το Ευαγγέλιο ακόμη. Και τον άνθρωπο τον κάνουν δυστυχισμένο και υποφέρουν. Και εφόσον μια του αποτυχία, παραδείγματι, μια του ασθένεια, μα ένας θάνατος έχει άλλη αφορμή, αυτός με τον δεξιόν λογισμό, είδες για να γίνει ο γάμος τον ίδιο χρόνο, είδες για να γίνει η νύφη την άλλη μέρα κλπ. Είδες, αυτά είναι. Εγώ σας είπα να τα προσέξετε. Και το απορρίπτει αλλού, το ρίχνει αλλού. Πως αν έχει άλλων λόγων και άλλη αιτία αυτό που συνέβη, είναι τελείως ανεξάρτητο. Και δεν μπορούσε να προληφθεί με οποιαδήποτε πρόληψη εάν έκανε, με οποιοδήποτε λογισμό και αν οδηγήσω. Αν λοιπόν εξετάσει ο άνθρωπος τη ζωή του, τον εαυτόν του, να δει εάν και κατά πόσον σκέφτεται σωστά και οι λογισμοί του είναι ορθοί, είναι δύσκολο πράγμα. Γι' αυτό σας έλεγα, έχουμε ανάγκη διακριτικού οδηγού, διακριτικού πνευματικού. Όχι μόνο να έχει το δικαίωμα ή την εξουσία μάλλον του δεσμήν και λύην, αλλά να έχει και θύραν να οδηγεί τον άνθρωπο. Γι' αυτό οι άνθρωποι του πνεύματος, οι άνθρωποι της ερήμου πάντοτε αναζητούν διακριτικών πνευματικών για να εμπιστευτούν το λογισμό τους, εάν ο λογισμός τους είναι εκ του αγαθού ή εάν είναι εκ του πονηρού. Εμείς κάτι που ήρθε στο νου μας, αμέσως το βάζουμε σε εφαρμογή και έπειτα έχουμε αποτελέσματα αντίθετα και κλαίμε σε ολόκληρον τη ζωή μας. Είναι μια πλευρά κι αυτή που σας έδειξα στο θέμα των προλήψεων και ο καθένας θα το προσέξει ότι ο λογισμός αυτός είναι εκ των δεξιών και τον βασανίζει. Είναι δηλαδή να σας πω του σατανά και όχι του Χριστού. Επάνω σε αυτή τη σκέψη έρχεται ένα άλλο στο νου μου που κάνει δυστυχισμένες πολλές οικογένειες πολλές φορές που περί αυτού δεν ομίλησα παρότι έχω κάνει 4 ομιλίες δεν έχω θίξει αν καλώς ενθυμούμε. Είναι το θέμα
του δευτέρου γάμου ή του τρίτου. Αυτά συμβαίνουν μέσα στην κοινωνία και στις οικογένειες. Πολλοί άνθρωποι, είτε γυναίκες, είτε άνδρες, έρχονται σε δεύτερο γάμο. Πολλές φορές μάλιστα και με παιδιά. Αυτούς τους παρασύρει ο δεξιός λογισμός να βρουν τα παιδιά έναν πατέρα, ένα μπροστάτη να μην είναι ορφανά ή να βρουν μια μητέρα να τα περιποιηθεί, να μην είναι βρώμικα, να μην είναι δυστυχισμένα, να βρουν να πιάσουν φαγητό. Και στέλνουν τώρα τα σφυράκια απ' έξω του σατανά να κάνουν στην πεθεριό να παντρέψουν το χείρο ή να παντρέψουν τη χείρα. Με την σκέψη, την δεξιά σκέψη, ότι προσφέρουν η θεϊκία. Παρότι ο γάμος, ο δεύτερος, δια την χείρα ή των χείρων, με ήττα, δεν αποκλείεται, δεν επιβάλλεται όμως. Δεν προτρέπεται ούτε από την γραφή ούτε από τους πατέρες. Κατεξοχήν για το θέμα αυτό έχει καταπιαστεί ο Παύλος. Και όταν λέμε ο Παύλος, λέμε ο Χριστός. Ο δε Θείος Χρυσόστομος, ο οποίος έχει ερμηνεύσει ακριβώς το πνεύμα του Παύλου, φέρει όλη την εικόνα αυτή. Όχι αυτή την ωραία που θα βρεθεί η προστάτη για τα ορφανά ή ο προστάτη για τα ορφανά. Όχι. Αυτή είναι του λογισμού του δεξιού. Αυτά που ως επί το πλήθος συμβαίνουν πίσω από το μέλλον. Και είναι αλήθεια και πρέπει να το ομολογήσουμε ότι δεν επρόκοψαν πολλοί γάμοι εκ των υστέρων. Δημιούργησαν δυστυχία. Λέγει μάλιστα σε ένα του λόγου ο Χριστόστομος ότι δεν εισαγάγει, λέγει, στο σπίτι αυτός που παντρεύεται για δεύτερη φορά, δεν εισαγάγει γλώσσα να σκεπάσει τα ορφανά πουλάκια, αλλά λέει να πάει στο σπίτι. Και εις τους άντρας είναι χρήσιμος, λέγει, είναι και αυτοί αρκούνται. Ο λόγος αυτός που λέω παραπάνω, εις τας πρώτας συζύγους των και αποθανούσαν και μη δίδουσι εις τα τέκνα των ο συνήκους λεένα μητριάς εις αυτά εισάγονται και την ασφάλεια όλη της θυσίας ανατρέπονται. Και είναι αλήθεια αυτό. Ακούστε δε τον όλο λογισμό, επαναλαμβάνω, χωρίς να απαγορεύεται ο δεύτερος γάμος. Όμως δεν προτρέπεται. Όταν προτρέπεται ο δεύτερος γάμος, και μάλιστα υπαρχών των παιδιών, είναι δεξιός λογισμός που ο σατανάς έχει σκοπό να στήσει την έδρα του μέσα στο σπίτι. Αν τώρα ένα της χειλή δεν συμβεί, αυτό είναι εξαίρεση, δεν λαμβάνεται. Ο κανόν είναι αποτυχία. Ακούστε λοιπόν τη σκέψη του Θείου Χρυσοστόμου. Δεν καταργούμεν τον δεύτερον γάμο, ουδέν νομοθετούμεν πια, αλλά συμβουλεύομαι μόνο. Είναι, εάν της ήθελε δύναστε ζει εν σοφροσύνη, εμείνει εις τον πρώτον και μόνον γάμο. Αυτό λέμε. Παρενόμεν δε και συμβουλεύομεν τάστα, και δι' αυτήν της οικίας την ασφάλεια. Για το σπίτι, να μην βάλει δυναμή στο σπίτι σου, λέει, γι' αυτό το λέω. Διότι ο δεύτερος γάμος έχει γίνει πολλά και σαρκή και αφορμή μάχη και πολέμων καθημερινών. Πολλά και παραδείγματος χάρη, ανήρ παρά την τράπεζα καθήμενος την πρώτη του γυναίκα εν κινηθεί, εδάκρισεν ελαφρώς. Εκείνη δε εσείς εξυγριώθη η καινούρια. Και ο Συρίων επετέθη. Εγκαλούσα αυτόν για την προς εκείνην αγάπη του. Ως εκείνη αγαπάς ακόμη, εμένα δεν με αγαπά.
Και αν να επενέθησε να προφανούσε αν θελήσει ότι το άξιζε, το κάνει κλπ, γίνεται πολέμου και μάχη στα φορμή εκ των εγκομείων εκείνη. Το να πει μια κουβέντα υπέρ της που το άξιζε στο κάτω-κάτω της γραφής, γίνεται λέει πόλεμος, αφορμή και μάχη. Και προς μέ τους εχθρούς μας αποθανώντας ειρηνεύομαι. Όταν πεθάνει ο εχθρός μου, ειρηνεύω. Και ομού με την ζωήν αυτών και την προς αυτούς κατεπάδομεν έκτρα. Σταμάτησε η ζωή τους, σταματάει και έκτρα τους. Ω Θεός να του. Η δε τα γυναίκα όλων διόλου του εναντίον συμβαίνει. Εκείνη δηλαδή την οποία δεν είδε, την οποία δεν ήκουσε, παρά της οποίας κανέν δεν έπαθε κακό, τα αφημιστεί και αποστρέφεται. Και ουδέ ο θάνατος το μίσος ζει. Είδε ποιος ήκουσε να δηλωτηθεί κόνης για να πολεμείται τέφρα. Λόγια σοφά, θα μου πει ένας δεν είναι αλήθεια. Αλλά δεν περιορίζεται έως εδώ το κακό. Αλλά είτε γεννηθώς οι παιδες εκ της Δευτέρας γυναικός ή ανδρός. Είτε δεν γεννηθώς, πόλεμος πάλι και μάχη εγείρεται. Διότι, εάν μεν γεννηθώς, περισσότερον θλίβεται, εάν μεν δεν γεννηθώς, περισσότερον θλίβεται η κυρία και δια τούτο βλέπει τις παιδες της πρώτης ως ευθρούσης και υπερβαλλόντος αδικήσαντας αυτήν. Εκ της υπάρξεως εκείνων φοβρότερον αισθάνεται, αισθανομένη την ατεχνία την ειδική της, όταν βλέπει τα παιδιά της αλήνη. Αν δε γεννηθώσει, κάνει παιδιά αυτή. Πάλι δεν είναι ο λιγότερο το κακό. Διότι ο μεν ανήλ πολλά της εξ αγάπης ή υγιεινή προς την αποθανούσα ή αποθανόντα θα περιποιείται τα παιδιά τα πρώτα. Ή ο πατέρας ανήλει κάτι ή η μάνα ανήλει κάτι. Προσέχει τα παιδιά τα πρώτα. Αγαπών και εκτήρων αυτούς τους παιδάς συγχρόνως για την ορφάνια του. Εκείνη δε ή εκείνος θέλει παντού η ειδική του, η ειδική του παιδες να προτιμώνται. Και ουδέει τα συναδελφών. Και να μην είναι τα ξεχωρίζει, δεν τα έχει όλα ίσα. Αλλά η την τάξη γούλων καταφρονημένων αξιεί να ευρίσκονται εκείνοι, τα οποία όλα την οικία να ανατρέψασα δίνανται και εισελθόντα η δεύτερον γάμο να κάμωση των βίων αβίωτων. Δια ταύτα θα συμβουλεύομεν, εάν είναι δυνατόν, να σοφρονείτε να αρχίσετε εις των πρώτων γάμων. Μη παρασυρθείτε από τον λογισμό και μη σε εις δευτέρους γάμους άντρας ή γυναίκας, με άντρας ή γυναίκας λαμβάνωση, για να μην ανατρέπεται η οικία ολόκληρο. Και εν τούτης όμως, πολλοί άνθρωποι, με τον λογισμό ότι θα προσφέρουν προστασία κάποιον που θα θάλψει και θα περιθάλψει και θα σκεπάσει και θα παραβρεθεί, με τον δεξιόν αυτόν τον λογισμό, χωρίς να προσέξουν τα επακόλουθα πολλάκι, τα επακόλουθα αυτά, είναι κατά 99% αλήθεια. Αν μία ή κάποιος ένας βρεθεί να παρασταθεί και να θυσιαστεί υπέρ του σπέρματος του άλλου ή της άλλης, αυτό επαναλαμβάνω είναι εξαίρεση. Ο κανόν είναι να παρασύρεται ο άνθρωπος και να δημιουργεί κατάσταση στο σπίτι που δεν υπάρχει ούτε στη ζούγκλα. Είναι και αυτός ένας λογισμός ο οποίος πρέπει να προσευχθεί πολύ. Δεν είναι μόνο αυτή η σκέψη του Αγίου Ανδρός. Είναι πολύ. Εγώ απλώς τα αξιολόγησα διαβάζοντάς το αυτό από τον τέταρτο τόμο των απάντων του Χρυσοστόμου και το παρουσιάζω για μια επίρρωση των λόγων μου. Ο καθένας ας το σκεφτεί. Και μην παρασύρει ούτε να παρασύρεται. Μη σπέβδετε ποτέ να βοηθήσετε ανθρώπους οι οποίοι εδοκίμασαν την τύχη των
Και ο Χριστός γνώριζε. Μη βάλεις το χέρι σου να κάνει την πεθριά, να κάνει δίθε καλά. Θα βρεις τον πελάτη σου εν ημέρα Χριστού. Ο λογισμός σου σε γελάει. Αν μπορείς να τον βοηθήσεις, αν μπορείς να τον απροσευχηθείς γι' αυτό, να τον στερεώσεις, να τον διατηρήσεις, να μην τον παρασύρεις. Διότι δεν θα μπορεί ο άνθρωπος να θεραπευτεί εκ των υστέρων και θα χαθεί και ψυχή, θα κατά υποφέρει και σώμα. Εδώ μια μικρή παρένθεση. Προχθές ήταν ορισμένα σημειώματα. Μάλλον ένα σημείωμα πρέπει να έχει φτάσει εκ των υστέρων, γιατί δεν το είδα. Είναι εκεί που είχα πει εγώ ότι να προσέχει ο άνθρωπος στο έξασε αλλά και στο απόδοσε. Έταξε να αποδώσει. Είναι αναζητεί ο λογισμός σου να βρει κάτι να ικανοποιήσει το τάμα να μην το πραγματοποιήσει. Ήρθε λοιπόν εσπερμένος φαίνεται αυτό από φάκελο ευκύσιες και έφτασε εδώ και δεν το απήδησα. Είναι όμως κάτι με ζουμί. Λέγει το εξής. Μια μητέρα έταξε να τη δώσει η Αγία Παρασκευή μια κόρη και να τη δώσει καλογραία. Η μητέρα δεν το έκανε. Η κόρη αυτή υποχρεούται, έχει υποχρέωση. Ποιος μπορεί να απαντήσει? Εδώ δεν υπάρχει διάκριση αν η μητέρα εκινήσει. Εάν η μητέρα εκινήσει και η κόρη το ήξερε αυτό το πράγμα, είναι δεσμευμένη η κόρη και να πάρει τη θέση της. Εάν δεν το ήξερε, το έμαθε τον υστέρων εν πάση περιπτώσει. Πάλι, εάν θέλει να απαλλάξει τη μητέρα της, να σπέψει να πραγματοποιήσει, αν την αγαπάει τη μητέρα της. Η μητέρα της είναι δεσμευμένη με το τάμα που έκανε. Και αν θέλει και αγαπάει τη μητέρα της, να απαλλάξει τη μητέρα της, να σπέψει να γίνει καλογραία. Είναι θέμα πνευματικού πάντως. Δεν είναι θέμα δικό μου. Εντάξει, εδώ τα λέω. Αυτό έχω να απαντήσω σε αυτό το λογισμό. Εν πάση περιπτώσει, μετά την παρένθεση αυτή, ας προχωρήσουμε στα άλλα που απασχολούν πολύ κόσμο και τον κάνουν δυστυχή εκ των υστέρων εξαιτίας των δεξιών αυτών λογισμών. Έχετε ακούσει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι λέγονται άσωτοι. Αυτό αποδίδεται κατεξοχήν στους άνδρες, αλλά σήμερα είναι και στις γυναίκες. Άσωτος Υιός τάφαγε, λέει στο χαρτί, τάφαγε στον υπόδρομο, τάφαγε στα λασία, τάφαγε στο καζίνο, τάφαγε κλπ. Ναι, συμφωνώ. Αυτό το κάνουν και οι γυναίκες σήμερα. Μπορείς να μου πεις από πού ξεκινάει? Από τον δεξιόν λογισμό ότι θα κερδίσει, όχι ότι θα χάσει. Από εκεί ξεκινάει. Κανένας ποτέ δεν ξεκίνησε να πάει να πετάξει λεφτά. Είτε στο χαρτί, είτε στον υπόδρομο, είτε στο λαθείο, είτε. Ο δεξιός λογισμός είναι εκείνος που παρασύρει με το βέβαια της επιτυχίας και έχει φτάσει τους ανθρώπους σε αυτή την κατάσταση. Πολλοί άνθρωποι έχουν γίνει δυστυχεί και έχουν κάνει και πολλούς ανθρώπους δυστυχεί στο περιβάλλον τους, διότι οδηγήθησαν, υπήκουσαν στον δεξιόν αυτόν λογισμό ότι θα κερδίσουν. Είδαν στον ύπνο τους, είδαν ένα, άκουσαν μια φωνή για ένα νούμερο κλπ. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και εχρεώθησαν και επούλησαν, παρότι έχασαν άπα, δις, τρεις, με τη σκέψη ότι θα τα αναξήσουν, με τη σκέψη ότι θα τα ξανααποκτήσουν και με τη σκέψη και με το βέλεαρ αυτό του δεξιού λογισμού, δεν σταματούν, φτάνουν κάτω-κάτω και καταστρέφονται αυτοί οι ίδιοι και καταστρέφουν και αυτούς οι οποίοι εξαρτώνται από αυτούς. Μη πιστέψεις ποτέ σου ότι θα κερδίσεις και θα περιορίσεις την αδυναμία σου. Δεν είναι εύκολο ο καθένας στον υδροτά του να τον πετάει, εάν δεν υπάρχει αυτός ο δεξιός λογισμός ότι υπάρχει εκδοχή να τον πολλαπλασιάσει. Και μάλιστα με πιθανότητες, με βάση την εξυπνάδα του, την ευστροφία του, τα προγνωστικά του, δεδομένα και.
Και υπάρχουν άνθρωποι δυστυχείς, υπάρχουν άνθρωποι που από τον υπόδρομο είχαν ποδαρόδρομο, όπως έλεγε ο τραγούδι, κάποτε παλιά, κάτω από τον δεξιόν αυτών λογισμών. Έχουν μείνει άνθρωποι στον δρόμο, έχουν άνθρωποι καταστραφεί ολοκληρώς, ξεφεύγοντας πάντοτε από το δεξιόν λογισμό ότι αυτοί είναι εξυπνότεροι, ότι αυτοί κάποιοι έχουν καλύτερα και ούτω καθεξής, και έρχονται και δεν υπάρχει κανένας κερδισμένος ποτέ. Κανένας. Δεν υπάρχουν κερδισμένοι από αυτούς οι οποίοι έχουν σχέση με τυχερά παιχνίδια. Αν κανείς ήταν πολύ δυνατός και έπιασε κάτι κάποτε και σταμάτησε να παίζει, αυτός μπορεί να φέρεται κερδισμένος, παρότι και αυτά δεν είναι ευλογημένα, διότι δεν έχουν την ευλογία του ιδρώτος. Δεν είναι με τον ιδρώτα του προσώπου του. Είναι κατά κάποιον τρόπο εύκολο, κατά κάποιον τρόπο ληστρικό ούτως ή πίν. Διότι ληστεύει αυτήν την ώρα τον άλλον και μεταφέρει τα χρήματα από την τσέπη του άλλου στην ηλική σου μέσω του χαρτοπαιχνίου. Ή διότι είσαι εξυπνότερος και ο καταφερθής και μπορεί να κλέβεις κλπ. Κάνεις διάφορες κομπίνες, μπορεί να μεταφέρεις χρήματα μαζί σου. Όμως και αυτά δεν είναι ευλογημένα. Παρά στους ανθρώπους οι οποίοι ενίκησαν το πάθος αυτό και δεν ενίκησαν. Και πολύ μεγαλύτερα χαρά στους ανθρώπους και βραβείο σε αυτούς που δεν την έπιασαν καν την κοντσίνα ποτέ στα χέρια τους. Είναι ένα μεγάλο δέλεαρ, ένας λογισμός πολύ δεξιός που και την ώρα του ανθρώπου την καταστρέφει τον χρόνο, αλλά και το χρήμα, αλλά και την υγεία του ανθρώπου. Διότι δεν ξέρω εάν έχετε τύχει ποτέ να είσαστε χαρτοπαίκτες, τις πιο μεγαλύτερες συγκινήσεις και τους πιο καρδιακούς ανθρώπους τους κάνει τράβουλα. Τράβουλα. Είναι μεγάλη, μεγάλη μαυλήτρια η τράβουλα. Γι' αυτό προσέξτε το. Και έγινε και σήμερα που έγινε τη μόδα να παίζουν τον ιδρώτα των ανδρών των. Να παίζουν τα φάρμακα των αδυνάτων και τις ανάγκες των αδυνάτων να τις παίζουν τα χαρτιά. Να το προσέξουν. Ο δεξιός λογισμός είναι πολύ σατανικός. Στο βιβλίο «Άλλο καλός άνθρωπος και άλλο χριστιανός» έχω παραθέσει ένα θεϊβολάν που είχε κυκλοφορήσει μεταξύ ανωτέρου κόσμου που εδίδετο ένα τσάρι πινάκι στον Τζιν Τζόρτ για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Καταλάβατε, το δέλεα ή το η φίλη του χωριού για φιλανθρωπικούς σκοπούς έδιναν τσάι πινάκι. Υποχρεούντο και επιβάλλοντο ο καθένας να κάνει την τροφιά του το καρέ προκειμένου να πέσει. Θα είχε είσοδο 50 δραχμές και από τους προσερχομένους θα υπέπρατον. Θα αρχόσαν 400-350 για 15.000 δραχμές. Θα πέθανε ο εντωμεταξύ 100, 200, 300, 500 χιλιάδες αυτοί. Θα δώσουν και 15 δραχμές και αυτοί. Δεν παίζουμε για κανέναν λόγο, παίζουμε για φιλανθρωπικό σκοπό. Ο διάβολος, εφόσον θα πληρώσει το φόρο πρώτα σε αυτόν, τότε θα σου επιτρέψει να γίνεις και φιλάνθρωπος. Είναι ο δεξιός λογισμός αυτός. Είδα πάλι την Πρωτομαγιά, επουλούσανε λουλούδια στο Γκραν Βρετάνια, γαρίφαλα για φιλανθρωπικό σκοπό. 50 ραχμές, 100 ραχμές. Και υπήρχοντο να γλεντήσουν. Καλά είχαν 15-20 μέσα και έδιναν και ένα 50 απ' έξω για φιλανθρωπικό σκοπό. Χωρίς γλέντι το 50 δεν το έδιναν. Χωρίς χορό το 50 δεν. Το δέλεα, ο δεξιός λογισμός. Έχει τεχνάσματα πολλά ο σατανάς να βάζει τον άνθρωπο στο χέρι. Γι' αυτό μέσα σε αυτά που βασανίζουν τον άνθρωπο και τον δημιουργούν άσωτον και τα κυρία σήμερα ασώτους είναι η χαρτοπαιξία, είναι ο υπόδρομος, είναι τα λακεία. Πολλοί ανθρώποι σε λακεία παίζουν χιλιάδες δράσμες. Συγκεκριμένος ένας έπαιζε το άρτιον, δηλαδή να πιάσει το 2. Έπαιρνε 100 λακεία των 5 δραχμών με το νούμερο 2. Τη δεύτερη που δεν έβγαινε το 2 έπαιρνε 200 λακεία. Τη τρίτη έπαιρνε 400 λακεία. 800 λακεία.
είχε φτάσει στο εκατομμύριο και δεν είχε πιάσει το δύο. Το βέλεα ρίτο ότι θα πιάσει και θα διπλασιάσει. Και κόντευε να γίνει τρελός. Και δεν ξέρω αν μέχρι σήμερα έπιασε, βγήκε το δύο. Και αν είχε την δύναμη να διπλασιάζει για να μπορεί να πιάσει τα χρήματα αυτά. Ο δεξιός λογισμός ήταν αυτός. Πού να κοιμηθεί. Πού να του πάει ύπνο. Όταν σε βάλει ο Σατανάς το χέρι άπαξ, έπειτα θα σε χορέψει πολύ καλά. Αυτό τούτο συμβαίνει με εκείνοι που παίζουν στον οικόδρομο, αυτοί που παίζουν χαρτιά, αυτοί που παίζουν στις ρουλέτες, στα καζίνα κλπ. Αυτό παθαίνουν. Με τον δεξιόν λογισμόν έχω πληροφορία, θα νικήσει αυτό, το τάδε άλογο θα τρέξει, εκείνο θα κάνει κλπ. Και τον βλέπει τον άνθρωπο και υποφέρει και βασανίζεται και του ανεβαίνει κύριε και του ανεβαίνει το ζάχαρο, διότι το άλογο θα τρέξει στον οικόδρομο. Και θυμούμε μία ειδική περίπτωση σε ένα κέντρο ρυθμίσεως ζαχάρου μέσα στους άλλους που είχαν ήτο και ένας που το ζαχαρό του ανέβαινε κάθε Σάββατο και Κυριακή. Δεν μπορούσαν. Όλη τη βδομάδα τον έφερναν να του ρυθμίσει το ζάχαρο να φύγει, το Σαββατοκύριακο ανέβαινε. Τρία, τριάντα, τέσσερα. Ο καθηγητής δεν μπορεί να το φυλάβει. Δεν μπορεί, λέει, παιδιά, τρώει, έλεγε στους βοηθούς. Δεν μπορεί, κάποιος του φέρνει. Κρυφά και τρώει. Θα φυλάξουμε να δούμε. Πραγματικά βάλανε να δουν. Και τους δίπλα, τα διπλανά κρεβάτια, αν του φέρουν φαγητό. Δεν του φέρνουν φαγητό. Ένας από τους νεαρούς γιατρούς, μια μέρα του λέει του καθηγητού. Κύριε καθηγητά, έβρικα. Τι έβρισε. Γιατί του λέει ο Σταθάτος, κάθε Σαββατοκύριακο έχει ζάχαρη. Γιατί δεν βρήκε τα υπόλοιπα φάρα. Όχι. Έχει άλογο στον υπόδρομο. Έχει άλογο στον υπόδρομο. Και από τη σκέψη του, από το τριγέννη του, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, πώς θα τρέξει, τι θα φέρει, του ανέβαινε τη ζάχαρη. Κάθε Σαββατοκύριακο. Μην σας φαίνεται παράξενα αυτά που σας λέω. Αυτά που σας λέω είναι από τη ζωή, είναι αλήθεια. Δεν ήρθα εδώ να σας πω παραμύθια. Θα σας πω αλήθεια. Ο καθένας να προσέξει, να ξεπιαστεί. Μην το ξεγελά ο Σατανάς, ο Σακάνος, θα φτιάξω και ορβήσω. Ποιος θα πω αυτά, ποιος θα είπε σε. Σε βάλει το χέρι, θα σε τεινάξει. Και θα σε κάνει λοποβίτιο εκ των υπέρων. Το έχω πει άλλη μια φορά, αυτό σας το λέω και τώρα. Σε ένα φίλο υποπτυστή. Τα χάσε όλα. Το παιχνίδι. Και πήγε και πήδηξε από το πίσω μέρος του σπιτιού του, έφτασε την πόρτα της κουζίνας του και μπήκε μέσα και έκλεψε πέντε πετόγερα που υπήρχαν σε ένα μέρος, βαλμένα εκεί από τη γυναίκα του και ξαναβγήκε από τον ίδιο δρόμο και πήγε να πει τα οποία έχασε και αυτά. Και βγήκε τον άνθρωπον αυτόν τώρα να τον συλλάβανε ένα αστυνομικό που κυκλοφορούν εκεί πέρα στο ψυχικό, ότι έσπασε το τζάμ και εισέρχεται μέσα και ξαναβγαίνει, κλέφτη ο ίδιο να κλέβει τα λεφτά του. Εκεί τον φτάνει και εκεί τον ξεφτελίζει τον άνθρωπο. Το προφό. Καλά, το προφό. Άλλη δουλειά. Είναι μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα. Ακόμη επάνω σε όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα στα σπίτια, στις σχέσεις κλπ. Ένα που κάνει μεγάλη ζημιά είναι η μη τακτοποίηση. Έχουμε μιλήσει γι' αυτό, αλλά λόγω την επίκαιρο να το τοποθετήσω γι' αυτό. Είναι το ότι ορισμένοι με τον λογισμό είναι άρρωστο σε παράδειγμα του, βαριά. Δεν έχει τακτοποιήσει του οίκου του. Άμα βγω, θα τα τακτοποιήσω. Άμα βγω. Δεν λέει αν θα βγει, άμα βγω, θα τακτοποιήσω. Όταν γυρίσω σπίτι, βέβαια, θα τα έχω υπόψη μου να φέρω ένα συμβουλογράφο να τακτοποιήσω. Ο λογισμό είναι αν θα βγω. Και τώρα βέβαια σε εκείνο είναι περισσότερο αυτό. Αλλά σε εμάς δεν είναι. Ο άνθρωπος πώς ατακτοποιεί τα πράγματα και εκκρεμούν. Και αν τυχόν φύγει απρόπτα από εδώ για τον Α ή Β λόγο. Και πρόκειται να μαζευτούν απάνω στον τάφο του όλα τα συντάγματα οι διαβόλοι με τους συγγενείς του να κάνουν καυγά, αλίμονό του αν δεν τακτοποιεί τώρα. Και ξεγελιέται με το θα, με το αύριο, με την άλλη, με το με, με το σου, με το μου. Ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να έχει τακτοποιήσει πάντοτε τα του οίκου του και να είναι εξισφαλισμένα. Ώστε να μην γίνει αιτία, τον φτάνουν οι αμαρτίες αυτές που έχει,
να μην επιθωρέσει και αμαρτίες άλλες επάνω στο κεφάλι του. Μη πλανείτε ότι πλανάτε ότι θα ζήσει. Μη πλανάτε ότι θα γίνει καλά. Μη πλανάτε ότι θα φτάσει. Ό,τι θα κάνει σε έπειτα θα. Όχι. Είδατε πόσο ωραία το τοποθετεί για το λογισμό αυτό ο Ιάκωβος. Όχι, δεν διαβάζει. Βλέπουν λέει οι άνθρωποι θα πάνε, θα εμπορευτούν, θα κάνουν δύο χρόνια, θα γυρίσουν, θα πάνε στην άλλη πολιτεία κλπ. Και δεν λέγουν αν θέλει και ο Θεός. Ξέρεις εσύ τι ο Θεός έχει οικονομήσει. Ξέρεις αν ο Θεός σε καλέσει απόψε. Γιατί αναβάλεις λοιπόν για αύριο την τακτοποίηση και πόσο μπορεί να την ρυθμίσει απόψε. Και να προλάβεις να μην διχαστούν τα παιδιά, να μην διχαστούν οι συγγενείς, να μην διχαστούν οι άλλοι επάνω. Και σε καταρρώνται, και γίνεται θεία αναβλαστημούνται, και γίνεται θεία έτσι αντεκδικήσεων, να μην μιλιώνται οι άνθρωποι. Γιατί? Από τον εγωισμό σου ή από το φόβο σου ότι αν τακτοποιείς τα του οίκου σου υπάρχει εκλογή να πεθάνει. Ούτε το ένα είναι αλήθεια, είναι του σατανά και σε φοβίζει, ούτε το άλλο είναι αλήθεια που σου υπόσχεται ότι θα υπάρχει. Θυμώστε του ασκητού τι σα είπα. 30 χρόνια θα ζει, σου λέει. Τρεις ημέρες ήταν τα 30 χρόνια. Τρεις ημέρες έφυγε. Αλλιώς σκέφτεται ο Θεός και αλλιώς υποδεικνύει ο σατανά. Και σε αυτό το σημείο πολλοί άνθρωποι επρόλαβαν και τακτοποίησαν. Πολλοί δεν επρόλαβαν γιατί δεν επρόσεξαν, παρασυρώμενοι από τον δεξιό λογισμό του και έφεραν τα αντίθετα αποτελέσματα. Κάτι ακόμη που δεν θα έπρεπε να μείνει έξω αυτών των μαθημάτων είναι αυτά που συμβαίνουν ως επιτοπλίστων στους καιρούς μας. Ξέρετε ότι μέσα στους 100 φερειπίν χριστιανούς οι 90 χριστιανοί περίπου είναι αυτοί που μιλάνε με την Παναγία τώρα. Είναι αυτοί που μιλάνε με τους Αγίους, είναι αυτοί που βλέπουν όνειρα, είναι αυτοί που ακούν πρώτοι, είναι αυτοί που τους χαμογελάει η εικόνα, που δακρύζει, που χίλια δυο άλλα πράγματα κάνει. Είναι εκ των δεξιών η πτώση αυτή. Προσέξτε την όσο μπορέσετε. Όλα αυτά τα οποία λέγονται, ακούονται, προβάλλονται και αν είναι αλήθεια, δεν μας χρειάζεται. Δεν βοηθούν τίποτα στη σωτηρία του ανθρώπου. Διότι δε υπάρχει εκδοχή. Ο σατανάς ως άγγελος φωτός να κατεργάζεται την απώλεια του ανθρώπου, γι' αυτό ακριβώς καλούμεθα να κουμποθούμε. Λέσεψτε. Σε εμάς πρέπει να πρυτανεύει εκείνο το οποίο λέγει ο Άγιος Ιλαρίος. Του παρουσιάστη ο Χριστός. Ένα επισήμο. Περίπου. Με γνωρίζεις, του λέει. Δεν σε γνωρίζει. Δεν με γνωρίζεις ότι είμαι ο Κύριος. Δεν θέλω να δω τον Κύριό μου στον κόσμο τούτο. Να μ' αξιώσει να τον δω στον κόσμο εκείνο. Έπειτα από τα λόγια αυτά, εγύρισε ο Κύριος και άρχισε μια μαύρη καπνιά και βρώμα και έφυγε. Εμείς θα το πούμε και στον ευτομολόγο. Ξέρεις πάτε, είδα το Χριστό έτσι. Γιατί ήταν ανάγκη να σου παρουσιαστεί ο Χριστός. Όχι ότι δεν μπορεί να παρουσιαστεί, μη γέννητο. Ούτε του το αποκλείω το δικαίωμα εγώ. Αλλά σε ρωτώ, εάν ένα της εκατομμυρίου δεν ήταν ο Χριστός, τι έγινε να πάθει. Θα σε παρασύρει αύριο. Θα σου βάλει ήση. Θα σου βάλει ότι εσύ στέκεσαι καλύτερα από τους άλλους, αποδειχθεί ότι έχει σε επαφή με τον Χριστό και με τον Θεοτόκον. Και υπάρχει εκδοχή να παρασυρθεί και να πει δεν έχει ανάγκη της εκκλησίας, δεν έχει ανάγκη των παπάδων, δεν έχει ανάγκη της εξομολογήσεως, δεν έχει ανάγκη των λοιπόν αρετών που έχει εκκλησία. Είναι θα ευχαριστηθεί περισσότερο ο Χριστός, αν θα παρουσιαστεί ο ίδιος να μην τον δεχτεί, παρά να τον δεχτεί. Σας λέγω ένα παράδειγμα. Είσαστε ο Κύριος ή η Κυρία. Σέρχεστε για δύο ημέρες. Και δίνετε μία εντολή στην υπηρεσία ή στον υπηρέτη. Άκουσε εδώ. Όποιοσδήποτε κι αν έρθει, όποιοσδήποτε κι αν σου χτυπήσει και σου πει έθω εγώ ίδιος σε ανέργο, δεν θα ανοίξει. Μέχρι την Τετάρτη που θα επιστρέψει. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε, χαίρετε. Ξεκινώντας ο Κύριος,
για τον Α ή Β λόγο, έχασε το τρένο, έχασε το αεροπλάνο, γύρισε στο σπίτι το βράδυ. Τι πάει. Ποιος είναι, εγώ Γιώργο είμαι. Ποιος, ο Κύριος. Ω, δεν είσαι ο Κύριος. Κύριος μου είπε ο Θάρς Τετάρτη. Μα έχασα το τρένο, έχασα το αυτοκίνητο και ήρθα. Γιώργο, δεν με ακούς. Ω, Τετάρτη. Μου είπε θα'ρθω κυριόν, δεν μπορώ να ανοίξω, με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν μπορώ να ανοίξω. Και τον αφήνει έτσι, μέχρι τα ξημερώσει. Και το πρωί βγαίνει στο παράθυρο και βλέπω ότι αυτό είναι. Και όταν σύλθε μέσα, λέγει ο Κύριος, τον συνεχάρει. Διότι τον άφησε, διότι δεν άνοιξε, κράτησε. Λέει, αν διαβαστώ, εγώ στέκομαι σε αυτό που μου είπε ο Κύριος. Τι μας έχει πει ο Κύριος στο σημείο αυτό εμάς. Θα υπήρχαν τόσοι πλανημένοι άνθρωποι σήμερα. Θα υπήρχε η Μαγαρίτσα η Μαγουλά να έχει τόσους παρασύρει μέχρι και αρχιερείς και ιερείς και να λέγει ότι ο Χριστός σταυρώνω την Πέμπτη γιατί η Παναγία μου είπε ότι ο Χριστός σταυρώθηκε την Πέμπτη το απόγευμα. Όταν ερωτήθηκε γιατί παιδί μου σταυρώνει την Πέμπτη, διότι εσταυρώθηκε ο Κυριός μας την Πέμπτη. Μα δεν έχει διαβάσει ποτέ Ευαγγέλιο. Δεν έχει ακούσει μεγάλη Παρασκευή ότι ο Χριστός θα βρει μεγάλη Παρασκευή. Και τότε ανέμεισε. Και λέγεται ότι εκτομολογήσει στο σφορεμένο τον πατέρα Άγγελο. Και εύχομαι να εκτομολογήσει και να ομολόγησε την πλάνη της και να ισώσει. Εντούτοις όμως 15-20 χρόνια έφυγε τόσο κόσμο στην απολία. Πόσοι είναι σήμερα πίσω από την κρυκέ του. Αθανασία είναι η κρυκέ του. Πόσοι είναι σήμερα. Άσε οι άλλες οι φωτισμένες. Η Νικηφόρα που είναι στα κάτω πατήσα, που ήρθε στην Κόρινθο και εγώ μιλούσα στην Κόρινθο 10 χρόνια και βρίσκω ότι ήρθε η Νίκη, η Νικηφόρα από τα Σαρδίνα. Τι να κάνουμε και μάζεψε τόσο κόσμο. Λυπούμε λέω πάρα πολύ, διότι ακόμη δεν έχετε συλλάβει πως έχει το θέμα. Όμως αν είσαστε πιστοί, πολύ γρήγορα θα σας ξεπάσει και θα σας γλιτώσει ο Χριστός. Και δεν πέρασαν περίπου 30-40 μέρες που σε ένα επιστήριγμα είπε ότι σε 40 μέρες της είπε η Παναγία θα έχουν κατακλυσμό. Και στην παλιά Κόρινθο μάζεσαν χρήματα. Μάλιστα η εφημερής Έθνος που εξελίδεται τότε την έγραψε στην Αγγελία. Μάζεσαν χρήματα και άρχισαν να κάνουν κυβωτό οι Κορίνθοι για να σωθούν. Το βρήκα ξανά το σημείο μας στην έδρα και λέω δόξα σε ο Θεός. Δεν μας έχει πει ο Χριστός ότι δεν θα ξανακάνει κατακλυσμό. Δεν βγάζει το ουράνιο τόξο. Δεν το έχει βάλει για να θυμάται μην το ξεχάσει. Και δεν θα ξανακάνει κατακλυσμό. Να μας καταστρέψει κατά κάποιον τρόπο το πιστεύω λόγω της απιστίας μας και της διαφοράς μας. Κατακλυσμό όμως όχι. Γιατί είναι πιστό. Δεν λέει ψέματα ο Θεός. Όχι δεν έχει τρόπους να μας καταστρέψει, έτσι και να μας εξαφανίσει σε δευτερόλεπτα, ερυθεί ο φθαλμός. Αλλά κατακλυσμό όχι όμως, διότι είναι πιστός και βγάζει το ουράνιο μάλιστα τόξο για να μας παρηγορεί. Και εχάθηκε ευτυχώς Νικηφόρα από εκεί. Εντούτοις όμως είναι εδώ και μιλάει με την Παναγία και πηγαίνουν και πνευματικοί άνθρωποι και εξομολογούνται. Αυτή είναι δεγική λογική. Πόσα πράγματα δεν συζητούνται γύρω από την υπόθεση της χορευμένης της κυρίας Δολόφης. Πόσα πράγματα. Πόσος κόσμος δεν γράφει μέρα νύχτα. Ξέρετε, γράφει η Παναγία Ευαγγέλιο λέγουν. Καινούργιο Ευαγγέλιο. Τι να κάνει. Να ρίξει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αν διαβάσετε τα βιβλία που γράφονται εκ μέρους των γυναικών αυτών και κατ' εκπροσώπων της κυρίας που έχει πεθάνει, θα σκοτεί η τρίχα σας από τη βλασφημία εναντίον του Θεού Πατρός κλπ. Και εντούτοις υπάρχουν άνθρωποι διότι κρατούν το σταυρό στο χέρι και ακολουθούν. Είναι δεκτοί λογισμοί αυτοί. Είναι πτώση. Είναι το βέλεαρ το απ' έξω που παρουσιάζει την σκεφτικότητα και εντούτοις όμως την πραγματικότητα αλλού οδηγεί. Πού είναι ο σκοπός σήμερα. Ότι μόνο η Παναγία σώζει. Κάνει από λυτρωτική σχολή. Κάνει σύλλογο η Παναγία και σώζει. Να φύγει η Χριστό σωτηρία από τη μέση. Θα έχουμε Πάναγιο σωτηρία τώρα. Καταλάβατε. Εκεί είναι η πτώση. Γι' αυτό όλα αυτά τα πράγματα που σας λέγω
Είναι ζητήματα σοβαρά. Βέβαια ακούει ο άλλος, όπως πηγαίνει άλλος, ξεματιάζει λέει. Με το Πάτερ ημών ξεματιάζω. Για μη βάνει το Πάτερ ημών σου, Ζέλεαρ. Το αντίθετο είναι ο διάβολος. Και το Πάτερ ημών που του βάνει απάνω είναι η σαρδέλα για να πιάσει το κορόιδο τον άνθρωπο. Το μάτι είναι του Σατανά. Χρησιμοποιείς το Σατανά και ξεματιάζεται. Η Εκκλησία όμως έχει ευχάζεια το μάτι. Γιατί δεν πηγαίνει στο πνευματικό να έρθει να διαβάσει εξορκισμούς, να διαβάσει τη βασκανία και να γίνει καλά ο άνθρωπός σου. Αλλά θέλει την Κυρία καθαρή την Α και τη Β και τη Γ και σου καθαρίζουν δίθεν. Σου απεδεσμεύει το σώμα, σου δεσμεύει την ψυχή. Πράγμα το οποίο κάνει και η μάγισσα, κάνει και ο μάγος. Σου απεδεσμεύει το παλικάρι, σου απεδεσμεύει την κόρη. Αλλά το σώμα μόνο και σου πιάνει την ψυχή. Όταν πας μέσα της εκκλησίας, με νηστεία, με αγρυπνία, με προσευχή, απεδεσμεύει και σώμα και ψυχή. Αλλά διότι είναι εύκολο στη μάγισσα να δώσει 500 δραχμές, να διώξει τον διάβολο από το σώμα, αλλά να χάσει την ψυχή, ο άνθρωπος προτιμεί αυτό με τον λογισμό αυτών των δεξιών, ότι σώζει έναν άνθρωπο. Καλύτερα να λιώσει σαν Πολυφάτη σαπούνι, όπως τον έχει καρφώσει εκεί κάτω, παρά να χαθεί η ψυχή. Καλύτερα να χαθεί το σώμα. Παρότι η Εκκλησία έχει την δύναμη και το σώμα να σώσει και την ψυχή να σώσει. Η λογισμή αυτή είναι απαραίτητη να ελεγχθούν και να προσέχουν. Άλλοι πιστεύουν στα όνειρα. Όχι ότι ο Θεός δεν έχει την δύναμη δια των ονείρων ή δεν εμίλησε δια των ονείρων στους ανθρώπους ή δεν ομιλεί. Αλλά ως επί το πλήθον είναι πλάνη τα όνειρα κατά ένα 99%. Οι πατέρες της Εκκλησίας λέγουν το εξής. Ο πόταμ εντισύπνη τη δαίμονση της ΕΣΕ αρξόμεθα τότε λοιπόν και εγρηγορώτας εντέστηση. Όταν αρχίζει λέει και πιστεύει στο διάβολο τον οποίο σου παίζει το ρόλο στον ύπνο σου, γρήγορα λέει θα σε γελάσει και με ανοιχτά τα μάτια. Και ο Όσιος Νίλος λέει ένα άλλο, εκείνος που προσέχει εις τα όνειρα ομοιάζει με εκείνον που κυνηγά τη σκιά του. Και αντιλαμβάνεστε πόσο αλήθεια λέγουν οι άνθρωποι αυτοί. Αγαπητοί μου, όπως είπα και στην αρχή, λέγω και τώρα στο τέλος. Σκοπός δεν είναι να μπορέσω να επιστρατεύσω όλα αυτά που μας συμβαίνουν, που συμβαίνουν στον καθένα. Σκοπός μου είναι όλων αυτών που ελέγχθησαν τις πέντε βραδιές εδώ, να δοθεί μια μικρά αφορμή στον καθένα, να εξετάσει με τον τρόπο του, με διακριτικών πνευματικών και με βιβλία πατερικά τους λογισμούς του, πώς σκέπτεται, πώς ενεργεί και αν αυτά που πράττει, αν δεν είναι εξ αριστερών, μήπως είναι εκ δεξιών υπηγορευμένα.